Προχθές που με πήρες τηλέφωνο και μου λες, άντε κάνουμε μια ζούγκλα. Σου μιλάω και λέω, σιωπή μου, γιατί κάτι έχω να σου πω που έχει σχέση με το επάγγελμά μου. Ποτέ δεν βγήκα να μιλήσω για κάτι. Γιατί? Για κάτι που δεν είναι μέσα στο επάγγελμά μου. Για τους έρωτές μου, για τους γάμους μου, για τα παιχνίδια μου, για το τι στην ιδιωτική για τη μου ζωή. Για την επικαιρότητα. Αυτά είναι άλλη δουλειά. Για αυτά που συμβαίνουν γύρω. Ναι, ζωή μου, αυτά με απασχολούν και όπως απασχολούν τον κάθε Έλληνα πολίτη. Για αυτά να μιλήσουμε. Αλλά δεν έχω κανένα λόγο εγώ αυτή τη στιγμή καθήμενο. Χτύπησε το μικρόφωνο, κύριε Βελάντη, θα το ξανακάνω. Λοιπόν, δεν έχω καμία διάθεση να βγαίνω να σχολιάζω πράγματα τη στιγμή που εγώ είμαι στην απομόνωσή μου, βλέπω, παρατηρώ τα πράγματα και είμαι στη διάθεσή σου να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Το ΣΤΑΡ το ξεκαθαρίσαμε. Λοιπόν, έφυγες. Είσαι μακριά, είσαι πικρόχολος όμως. Τι είμαι? Χωλής στάζεις. Γιατί? Γιατί δεν έχεις πλέον αυτό το... Μα δεν το θέλω ποτέ ζωή. Δεν το σέβεσαι, το δείχνεις. Το σέβομαι. Δεν νομίζω. Σέβομαι και εκτιμώ καταρχήν. Σέβομαι και εκτιμώ ό,τι έκανα από το καλύτερο που είναι πολύ λίγο μέχρι το χειρότερο. Γιατί τον καιρό που έγινε, και βέβαια αναφέρεσαι τώρα σε κινηματογράφο, βέβαια, αφού μου μιλάς για Star System, Star System γι' αυτό έκανε και το ανυπαίνιγμα προηγούμενο, στο θέατρο δεν υπάρχει Star. Όταν άρχισες υπήρχε. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε το Star, το αυτό το Star της εποχής, της ακολουθίας του 60. Αυτό ξεκίνησε από τη Βέντρου, από την Καρβουναποθήκη, με τα κοκ του συγχωρεμένου, του πολύ ωραίου Καρατζόπουλου, του πατέρα και του θείου Κρουτσόφου. Ήταν ένας χαλακρός, έτσι σαν και εμένα, γλόμπος, ωραίος, χοντρός. Μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι σπουδάζαν τα παιδιά τους. Η κοπτική ραπτική Καραγιάννη, τον Κώστα, τον αείμνηστο, τον αγαπημένο Κώστα Καραγιάννη. Σκηνοθεσία στο Μαρίνι. Τον Τίμητο Δαδύρα, ο Παναγιώτης ο Δαδύρας, ο πατέρας που ήταν ήδη κινηματογραφιστής. Ο Μεραβίδης ένα γιο, ο Περατέρο, ο άλλος. Και όλοι αυτοί είπανε, μέσα σε εκείνη τη μάντρα εκεί γινόταν η συνεδρίαση. Και πιο κυριλέ, πλέον όταν έπρεπε να τα πούνε πιο καλύτερα, γινότανε και μία συσκευσούλα εκεί στην Κάνιμους, πριν γίνει το Hollywood. Η ΣΤΟΑΚ και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι έχει ξεκινήσει αυτού του είδους το Star System. Εμείς λοιπόν τι υπηρετήσαμε εκείνη την εποχή. Τελείως αναρχικά, τελείως ελεϊνά, φερόμενοι κατά την άποψή μου σταθερία. Την ιεραρχία, την τρομακτική που υπήρχε εκείνη την εποχή στο θέατρο. Μου είπε ο δάσκαλός μου στη δραματική σχολή να πάω να πάρω τον άνθρωπο του διαβόλου του Μπερσό που είχε παίξει ο Μάνος ο Κατράκης κάτι σκαλιά εκεί στην γειτονιά μου τώρα στην Αγίου Μελετίου. Μπήκα στο θέατρο, άδεια η αίθουσα, μπήκα μέσα στο καμαρίνι, στάθηκα στο γκατάκι μπροστά, ήμουν έτσι, λέω, σχολή Μιχαηλίδη, ο Κατράκης σκέφτηκε τραυλό μου στείλω ο χαζός ο Μιχαηλίδης. Από τη δραματική σχολή του κυρίου Μιχαηλίδη μου είχε πει, α ναι μου λέει εσύ είσαι, ναι. Είχε πει ο Μιχαηλίδης, σου στέλνω έναν από τους καλούς μου μαθητάς να του δώσει τον άνθρωπο του διαβόλου. Μου δίνει λοιπόν το βιβλίο, μου μιλάει κυράκι, ναι παιδί μου και αυτά με τη φωνή, με τα αυτά, με τα τέτοια. Καιρωμένος, υπνοτισμένος, ρομποταρισμένος, έφυγα. Και στη διαδρομή του αριστερού διαδρόμου, ο μεσαίος διάδρομος και ο άλλος διάδρομος που πήγαινα προς την έξοδο, αγαπητέ Μάκη, είχε αρχίσει και έμπαινε και λίγος κόσμος, εγώ κατουρήθηκα. Απίστευτο. Μου ανοίξαν τα ήταν μια αναρχία τότε, η οποία για ορισμένους που δεν κατουριώτησαν απάνω τους Μάκη ισοπαίδωσε τα πάντα. Είχα το δάσκαλό μου τον Δημήτρη τον Μιράτ να παίζει έναν μικρό πατέρα σε έργο μου. Είχα το Μάνο τον Κατράκη να κρατάει ένα μικρό ρόλο
σε αυτά που έπαιζα εγώ και όλοι οι άλλοι. Και ξαφνικά κάποια κολοπέδια της εποχής γίνανε οι πρωταγωνιστές των ταινιών. Δεν με πήρε ρεμάκι ποτέ από κάτω αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν αισθάνθηκα ρεμάκι τίποτα περισσότερο από το ότι κάνω μια δουλειά στην οποία, όπως όλοι όσοι κάνουν μια δουλειά, θέλουν να πετύχουν. Μην περάσει όμως προς τα έξω ότι ήρθε τώρα ο παππούς Μπάρκουλης να μας μαλώσει, γιατί εμείς είμαστε οι νέοι και εκείνος έχει παλαιές αρχές και αισθάνεται απέναντι. Ακριβώς, γιατί αυτό το βλέπω ότι η ένστασή σου είναι απέναντι σε ένα θράσος, μια μετροέπεια που κυριαρχεί στις μέρες μας, η οποία μπορεί να δώσει και την εξήγηση της μετριότητας. Αλλά επειδή θα περάσουμε σε θέματα πολύ καυτά τώρα. Όχι, αγάπη μου, δεν το λέω. Εγώ έτσι τοποθετούμε. Έτσι τοποθετούμε. Που σημαίνει ότι σεβόσασταν τότε. Κολόπεδα μεν, αλλά σεβόσασταν. Κατουριώσασταν επάνω σας. Άκουσε. Ο πατέρας μου, Τριπολιτσώτης, από το Παρθένι, από την Περτσοβά δηλαδή, άντε και πανηγύρια Τεγέας και τέτοια, ήταν ο πρώτος δάσκαλος. Όταν του είπα. Όχι, δεν του είπα, πού να του πω εγώ. Μου λέει, δεν μου λες, φτάσαμε στην έκτη γυμνασίου να πούμε και δεν τα βλέπω και πολύ καλά εδώ τα χαρτιά, τι είναι αυτά. Δεν πάμε καλά. Τι θα γίνει ρε, εσύ τι θα γίνεις τελικά. Δάσκαλος, ε. Δάσκαλος, όχι δάσκαλος, δάσκαλος εκείνης της εποχής. Με βίτσα στο που χέρι. Που τον παρακαλάγανε, δεν υπήρχε βίτσα στο χέρι. Τον παρακαλάγανε οι γονείς, δώσ' του καναμπάτσο, μπας και μάθει γράμματα. Δασκάλα και μαμά. Και δασκάλα και μαμά. Ήπια. Άλλη δουλειά. Ο άλλος ήταν λυκειάρχης, ήταν αυτό πως επιθεωρητού, δεν καταλάβαινε τίποτα. Όταν λοιπόν δειλά-δειλά μετά από παύση και μου πω όταν δεν μίλαγε σε ρίχνανε τι θα γίνεις ρε. Του λέω κοιτάξτε μπαμπά, εγώ σκέφτομαι να γίνω ηθοποιός, έχω πετάξει και ένα ερωτηματικό και είμαι και έτοιμος. Τι κύριε Μάκη. Άλλο ένα κατούριμα. Όχι. Όχι. Εκεί ήταν το φεβιό από το σπίτι πλέον. Κυρίες και κύριοι, Ανδρέας Μπάρκουλης, σε ένα μονόπρακτο μέχρι στιγμής. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, το έχουμε αντιληφθεί ήδη οι τηλεθεατές, ότι από την ώρα που άρχισε να λειτουργεί ο ΦΕΚΟΣ, μεταμορφώνεσαι σε κάτι διαφορετικό. Δεν είσαι ο άνθρωπος που ήσουν στο γραφείο μου, στο σπίτι σου, στο διάδρομο. Αρχίζει να κτηνοβολεί αυτό το πράγμα. Είμαι πιο απλός από ό,τι ήμουν στο γραφείο σου. Πολύ πιο απλός. Είμαι τώρα. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχω καμία σχέση με το φακό. Δεν με ενδιαφέρει ο φακός. Και καμία σχέση. Χαίρομαι ιδιαίτερα δε που έχω ακροατήριο τα υπέροχα παιδιά σου εδώ. Συνεργάτες μου. Τη μία, τη δύο, την τρία. Μάλιστα. Είναι και μια κινητή. Πολύ ωραία. Τα υπέροχα παιδιά σου. Πες μου λοιπόν, για να πάμε στον Μπάρκουλη εκείνης της χρυσής εποχής, το είδωλο. Είσαι είδωλο. Να αυτό. Ναι, θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές μου, ότι πριν από 4-5 περίπου χρόνια ήταν. Τι αγάπη μου όμως να καταλάβω. Στο Sky, μια ραδιοφωνική εκπομπή, ο πρόεδρος τον Νίκο Δημητράτο. Το φίλο μου το ρεμπέτη τον ωραίο. Ο Ανδρέας ο Μπάρκουλης βγήκε ως ακροατής στον αέρα. Και από τη γραμμή μου είχαν δώσει και την, ήξερα και την εξτρά γραμμή του Sky βέβαια και με βάλα κολλητό αμέσως. Αφού έκανε λοιπόν το σχόλιο του και είπε ό,τι είπε, αποκάλυψε την ταυτότητά του και είπε και φώναξε και έκραξε κυριολεκτικά ότι βέβαια τώρα μετά από τόσα χρόνια μπορώ να αναφωνήσω Κολόγριας ο Μπάρκουλης. Όχι. Ναι. Κολόγριας ο Κολογερομπάρκουλης. Ο Κολογερομπάρκουλης. Και δεν έλεγε ποτέ αυτό. Αλλά με άκουσες ότι θέλω να μιλήσω εγώ κάτι για τον Δημητράτο. Φωνάζεις κορίτσι ο Μπάρκουλης και σου λέω τώρα ρε Μάκη, τώρα είναι αλλιώτικα τα κόλπα. Ναι. Πριν 4 χρόνια. Κι όμως σήμερα τα κορίτσια, έπαυξαν, κύριε Μπάρκουλη, φωνάζουν κορίτσια ο Μπάρκουλης. Τα αγόρια φωνάζουν κορίτσια ο Μπάρκουλης. Το σταρ το δίνω στην κατοχήρωση. Τώρα το κορίτσι ο Μπάρκουλης ας το φωνάξουν κάποιον. Σε πάση περιπτώσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα σ' άφηνα συγκίνητο να δεις τα κοριτσάκια έξω από το γυμνάσιο και από το λύκειο στην Κυψέλη, στο Κολωνάκι, τι λένε όταν ακούν. Ναι, δεν νομίζω ότι. Τα βλέπεις και σου φωνάζουν. Ο Μπάρκουλης. Να το δουν οι τηλεθεατές, γιατί δεν είναι στημένο. Πάμε να το δούμε μαζί.
Την έχεις κάνει. Ωραία. Ποιος Έλληνας ηθοποιός έχει συνδέσει το όνομά του με τη λέξη κορίτσια ο... Μπάρκουλης. Ο Μπάρκουλης. Ποιος Έλληνας ηθοποιός έχει συνδέσει το όνομά του από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με τη λέξη κορίτσια. Μπάρκουλης. Ο Μπάρκουλης. Η έκφραση τη θυμάσαι. Καλή κορίτσια ο Μπάρκουλης. Νομίζω ότι είναι ο Κουρκουλός. Μπάρκουλης. Γκλέτσος. Κορίτσια ο... Θυμάμαι. Ο Μπάρκουλης. Ο αστερισμός Μπάρκουλης. Μπάρκουλης. Ναι. Τη θυμόσαστε την έκφραση. Όχι. Κορίτσι. Ο Μπάρκουλης. Μπονάτσος. Εσύ. Τα ίδια. Μπονάτσος. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω. Γνωρίζεις ποιος Έλληνας το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με τη λέξη κορίτσια. Νομίζω ο Μπάρκουλης. Γνωρίζεις ποιος Έλληνας το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με τη λέξη κορίτσια. Όχι. Ο Μπάρκουλης. Κορίτσια. Όχι. Ο Μπάρκουλης. Μανάρια μου. Ο Μπάρκουλης. Γιατί λατρεύεις τα παιδιά. Και τα αγαπάς. Και θα φύγουμε τώρα από την Κυψέλη, όπου το σύνθημα αυτό δεν διεκδικεί στην Κυψέλη, βέβαια. Ναι, το σύνθημα αυτό το διεκδικεί ο Αλίτης Κουμπάρος μου, ο ποδοσφαιριστής, ηθοποιός και πολλά άλλα, ο Μίμης ο Στεφανάκος. Εγώ όμως τώρα. Για πες μας. Έτσι, θέλει να κάνει το μάγκα. Εάν δεν τα ακούσουμε από σένα. Τι, θέλει να κάνει το μάγκα και μου λέει, εγώ στο έβγαλα, ρε, μου λέει. Εγώ το φώναξα στη βιάθρο. Όχι, δεν το φώναξε αυτό. Εγώ την πρώτη φορά που το άκουσα στα αυτιά μου. Σχολείο, στο... Έμενα Λουκαράλι τότε και στον Προμηθέα κοντά. Έπρεπε λοιπόν με το αυτοκίνητο να κατέβω τη Τζαβέλα. Εκεί λοιπόν ήταν ένα γυμνάσιο Θηλαίων. Τώρα δεν υπάρχει πια, είναι άλλα πράγματα χτισμένα από τη δεξιά μεριά. Απέναντι είναι αυτή των λεωφορείων, πώς το λένε, το γκαράζ εκεί. Εκεί λοιπόν στην κατηφόρα είχαν πάει κάτι μάγκες, απ' έξω από το σχολείο, ήταν παιδονομείο, εκεί μαζευόντουσαν όλες οι κοπέλες που διώχνανε και οικοτροφείο, καλά το λέω, οικοτροφείο. Mm-hmm. Όλες αυτές που διώχναν από όλα τα σχολεία της επικράτειας, τις μαζεύαν εκεί. Καταλαβαίνεις για ποια κορίτσια να μιλάμε. Δίκη είναι ένα μορφωτή, δηλαδή. Κάπως έτσι. Υπήρχε λοιπόν μία σειρά από δασκάλους αυστηρούς. Οι κοπέλες τραβιόντουσαν μέσα, φωνάζαν, ουρλιάζαν στα διαλύματα. Και απ' έξω μαζευόντουσαν. Οι σαλεπιτζίδες, οι κουλουρατζί, στα μαλλιά της γριάς, τα αυτά, τα τέτοια, τα κίνα. Και όλοι οι γαμπροί του Πειραιά. Λοιπόν, κάποιος από τους γαμπρούς του Πειραιά και όχι από τα κορίτσια είχε την έμπνευση, είχα μια σκάφη, ένα κολοσπόρο αυτοκίνητο εκείνη την εποχή, το οποίο τα γνωστά κολπάκια είχαμε βγάλει για την εξάτμιση. Μόλις ακούγαν καμιά μοτοσυκλέτα οι μάγκες, ας πούμε, στο διάλειμμα που ερχότανε, κορίτσια ο Μπάρκουλης, φάγαν τον κλειό από τις καθηγήτριες, δεν καταλάβαινε. Όταν καβαλάγανε τα, πώς τα λένε, εραστής, καβαλάγανε τα τώρα. Τι? Με σπόρο αυτοκίνητο, με ανοιχτό πουκάμισο, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, και καμιά φορά χωρίς πουκάμισο, να φαίνονται και οι τρίχες, τι θες ρε μάκη. Όλο το αντριλίκι έξω. Λοιπόν. Ανταγωνιστής ποιος εκεί την εποχή μεγάλος δικό σου. Ο πιο αγαπημένος μου. Πες το. Ο Κωστάκης, ο Κακαβάς. Οι τεράστιες πλάκες. Mm-hmm. Ή τεράστιες πλάκες πάνω σε αυτό το θέμα. Όπου βέβαια ήταν ένα χτύπητο δίδυμο όταν βγαίνατε έξω. Δεν νομίζω ότι μπορούσε. Και με τον Κώστα, και καλή σου ώρα, Κώστα, να σε καλά, γορίνα μου. Με τον Κώστα συνέβαινε το εξής. Μόλις έβλεπε ο Κώστας ότι μία κοπέλα ερχόταν προς τα μένα, παίζαμε και στις ίδιες ταινίες, μιλάμε την ίδια ώρα γυρίσματος. Την πλάκωνε στο Κώστα, πρέπει να μου την αποσπάσει. Η κοπέλα τρελαινότανε. Σου λέει, εγώ πήγαινα για τον έναν και ξαφνικά μου την πέσανε και οι δύο. Ο Κώστας, πολύ ωραίο παλικάρι. Άδωνης. Άστο. Έχουμε πει ψιλολέλεκας αυτό, το φαλακρός από τότε. Λοιπόν. Όμως συνέβαινε το αντίθετο του Κώστα, πήγαινα και έκανα εγώ τα γοητηλίκια μου. Και εκεί γινόταν ένα μπέρδεμα, καταλαβαίνεις. Πάντα προσυνεννοημένα με τον Κώστα. Με τον Κώστα είχα μια συνεργασία που δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση δύο νέα παιδιά. Μακάρι να υπάρχει, γιατί αυτό πρέπει να υπάρχει και στην εποχή την τωρινή. Ο Κώστας δεν έκανε ποτέ ταινία εάν δεν με έπαιρνε να με ρωτήσει. Αν με ενδιαφέρει.
Ωραίος ανταγωνισμός. Εγώ δεν άφησα ποτέ ταινία για λόγους δουλειάς ή για άλλους λόγους που να μην πάρω τον Κώστα, γιατί ήξερα ότι θα φωνάξουν τον Κώστα. Θα πει όχι ο Κώστας κάποιες παραγωγές, κάποιο επίπεδο. Θα έρθουν στον Αντρέα. Είπαν στον Αντρέα, δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο ο Αντρέας, θα πάει στον Κώστα. Εκτός από κάποιες παραγωγές που ξεκίναγε, θέλουμε τον Μπάρκουλη, δεν έρχεται. Θα πάρουμε τον Αλεξανδράκη, δεν έρχεται ο Αλεξανδράκης. Να πάμε στο Φούντα, δεν έρχεται ο Φούντας. Να πάρουμε... Τελικά πέραν τον Τζαχυρίδη. Οπότε αυτό ήταν το cast που θέλανε να κάνουν. Αντρέα, πάρα πολλά χρόνια. Έφυγες. Ναι. Μετά από το δύο της Χούντας, όταν μπήκες και στη φυλακή, ναι. Έφυγες και πήγες μακριά, πήγες στην Αμερική. Αμερική. Πέρασες δύσκολα σίγουρα, θα πούμε μερικά πράγματα για αυτά, δεν είναι το σημαντικό. Όχι, στην Αμερική δεν πέρασα καθόλου δύσκολα. Όχι, στην Αμερική... πέρασες σαν άνθρωπος, γιατί κάποια στιγμή αποφάσισες να σιωπήσεις. Όχι, διότι δεν είχα, κοίταξε να δεις κάτι. Κύριε, είμαι σίγουρος ότι δεν αρνείσαι καμία πλευρά του εαυτού σου και δεν μετανιώνεις για ό,τι έκανες. Και αν σου έθετα το ερώτημα τι έκανες, αν άρχιζες από την αρχή, τα ίδια θα έκανες. Και χειρότερα. Με την εμπειρία που έχω, όχι καλύτερα, θα έκανα χειρότερα. Ψάχνοντας τον Μπάρκο για να κάνουμε κουβέντα. Γιατί χωρίς ατζέντα μαζί σου είναι δύσκολο κανένας. Ναι. Θα έπρεπε να διαβάσει κυκλοπαίδειες για να αρχίσει να συζητάει μαζί σου. Τόμους ολόκληρους εννοώ από τις δραστηριότητες σου. Διαπίστωσα ότι ήσουν ένα περιθωριακό που πέρασε από το Star System, το άγγιξε και έφυγε, αλλά δεν επηρεάστηκε. Μάκη, λες αυτό που σου είπα εγώ από την αρχή, αντιδρώντας, μπας και μου βγάλεις τίποτα άλλο, δεν θα σου βγάλω τίποτα άλλο. Εσύ μπήκες στα αστέρια με Blue Jean όταν δεν τολμούσαν ούτε με γραβάτα. Έπρεπε παπιλιών να φοράνε για να μπουν μέσα. Μα ήταν ο Καραμαλής, στα φράγκα. Εγώ ξαφνικά είχα τελειώσει το γύρισμα. Και ο πορτιέρης τι να μου πει, ήταν αυστηρά το πράγμα. Δεν μου είπε ο πορτιέρης. Εγώ καταρχήν άκουσα. Τι ήταν αυτό, θράσος, αλητία, τι ήταν. Όχι, τίποτα δεν ήταν. Όχι. Έλλειψε σεβασμού. Όχι. Κοίταξε. Εγώ έμπαινα στο κέντρο, δεν πήγαινα να χαιρετήσω τον κύριο Καραμαλή που ήταν με τον Φράκο και τον κύριο Ράλι που ήταν δίπλα δύο, δεν ξέρω ποιος ήταν. Εγώ πήγαινα να πιω το πιπερμανάκι μου, ξέρω εγώ τι πίναμε τότε. Κουαντρό ήταν, τι ήταν, δεν ήταν το ίσκι εκείνη την εποχή. Το ίδιο μου συνέβαινε στο καζίνο. Που στο καζίνο είναι σαν το μοναστήρι. Αν πας στο μοναστήρι απρεπώς ντυμένος, έχουν ρούχα και σου δίνουν να φορέσεις. Δεν μπορεί να πάει μια κοπελίτσα με ένα μίνι εδώ να προσκυνήσει το νεκτάριο στην Αίγινα. Πώς θα γίνει, πρέπει να το σεβαστεί. Αφού έφτασε λοιπόν εκεί με το κοντό το παντελονάκι, να ράσω. Μπες μέσα, προσκύνησε, κάνε ό,τι θες να κάνει. Δες την εκκλησία, δες το λείψανο του Αγίου, πάρε νεράκι από τη βρύση, αγιασμένο, και βγες έξω. Παραδίδεις και το σορτσάκι σου και δεν σου λέει κανείς τίποτα. Mm-hmm. Στο καζίνο θα μπορούσανε, γιατί το έχουν κάνει σε πάρα πολύ κόσμο, να μου δώσουν ένα. Συνήθως μπαίνουν μερικοί που είναι τα χέρια έτσι, πέφτει μέχρι εδώ του. Αυτό μια γραβάτα. Λοιπόν, εγώ έμενα και δεν μου ζητάγανε ούτε γραβάτα ούτε τίποτα. Είχα σπάσει ένα τσαμπουκά, ξέρω εγώ τι διάλεγα. Αλλά ήσουν και ο Μπάρκουλης. Κορίτσια ή αγόρια, ήσουν ο Μπάρκουλης. Δεν ξέρω αν ήταν γι' αυτό. Ήτανε... Να σου πω κάτι. Στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, εάν αυτή τη στιγμή με ρωτήσεις ποιοι είναι οι φίλοι ορισμένοι που μου έχουν μείνει ακόμα και τώρα, ήταν η τεχνική. Ήταν η τεχνική. Και αυτό με επίκρατο το λες. Ήταν η τεχνική. Mm. Τεχνική, με αυτούς ήμουν εγώ δεμένος. Αυτή ήταν η δουλειά μου πολύ, με αυτούς. Κατάλαβες, σου λέω. Λοιπόν, όλος ο παρακόσμος, εκτός από αυτούς που είναι οι καλοί πελάτες. Φωνάζει ο Βελάνης με τους σκηνοθέτες τίποτα. Μπράβο. Μπράβο. Διαμαρτύρεσαι. Θα σας πω, αγαπητέ Μάνο, θα σας πω για τους σκηνοθέτες. Οι σκηνοθέτες, άμα δεν είσαι φίλος με τον σκηνοθέτη, δεν μπορεί να συμβεί απολύτως τίποτα. Αν έχεις αντιδικία με τον σκηνοθέτη, άστο παράτατο και σηκωφύγει, ας πούμε. Έχω φύγει. Mm-hmm. Έχω φύγει, έχω πει, δεν γίνεται. Παιδιά, δεν τι θα λέμε τώρα. Ο ένας θα λέει, βγάλε αυτό το γυαλί, βάλ το άλλο, ο άλλος θα έρχεται να σου λέει, βάλ το έτσι και δέκα. Αφήστε πίσω. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολύ friendly, πολύ ευχάριστος. Με τα γκαρσονιά, με το μέτρ, με τον έτσι, με... Όταν λοιπόν αυτός με άφηνε ο άνθρωπος και έμπαινα μέσα. Μου έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα που ντρεπόμουν. Γιατί έβγαινα εγώ και έβγαινε και ένας άνθρωπος, ο οποίος άνθρωπος είχε ένα κύρος, είχε ένα αυτό και ξαφνικά τρέχανε να φέρουν τη βάρκα του κολόπεδου να φύγει, ας πούμε.
Και έμενε ο άλλος με την ομπρέλα να κάθεται να πέφτει. Κατάλαβες τώρα να σου πω. Ήμουνα πάντα της πιο εγώ το, αυτό το παιδί που είμαι και εγώ, ο πυρεώτης που είμαι. Λίγο της πιο κάτω τάξης, Μάκη. Ναι. Με αυτούς τους ανθρώπους. Και έμεινες όμως. Περίμενε. Έμεινα ρε Μάκη. Γιατί είδαμε παιδιά, όχι μισό λεπτό, είδαμε ηθοποιούς μεγάλους που πραγματικοί δηλαδή, που εγκατέλειψαν. Βελάνη δεν κάνουν ρεφλέτα. Την προέλευσή τους, την κοινωνική τους τάξη και ανέβηκαν τα σκαλοπάτια, έμπλεξαν με πολύ χρήμα, με μεγάλη πίξα, με μεγάλα σαλόνια. Εσύ πέρασες από όλα αυτά τα σαλόνια ως επισκέπτης. Τρεις-τέσσερις φτωχομπινεδιάρες παντρεύτηκα εγώ. Τρεις-τέσσερις φτωχομπινεδιάρες παντρεύτηκα εγώ. Φτωχές πάντα. Ναι, μα. Θα μπορούσε να πάρεις μια πρόσφυγη. Όχι, δεν βάζεις να κάνω. Θα μπορούσες να. Όχι, κακαψούρες πλούσιες. Τι να τις κάνω, ρε παιδάκι μου, να πούμε. Να τις κάνω. Ξέρω, ένας καλός εγώ ήμουν να μπω μέσα στο βρακί της γυναίκας. Όχι να μπει αυτή στο δικό μου, δεν γινόταν με τίποτα. Δεν... Όχι. Όχι. Εκεί, φόρες. Τι έκανε. Ένσταση εκεί. Τι ένσταση. Μπάρκουλες, δύναμη. Φασαρία, κακό. Όχι, δεν γουστάω. Τι. Δεν γουστάω. Μοναξιά όλα αυτά τα χρόνια. Αν ο καλλιτέχνης. Μη μου πεις ότι έχει συμφιλειωθεί και με τη μοναξιά όπως με την κάμερα. Αν ο καλλιτέχνης δεν έχει τις στιγμές μοναξιάς του, δεν μπορεί να βρει την ευαισθησία που χρειάζεται για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ρόλο. Εγώ και στην κωμωδία, στην ταινία, σε αυτή την κωμωδία, μου κάνε την τιμή να με παίρνει ή να τον παίρνω βόλτα ο αγαπημένος μου ο Λάμπρος ο Σταντάς. Πιανόμαστε χεράκι χεράκι. Μου λέγε τα αστεία του, τραβάγαμε τις παραλίες μας και καθόμαστε και εξηγούσαμε ο ένας στον άλλον το ρόλο. Κάποιες γκόμενες ή γυναίκες ή του Λάμπρου ή δικές μου την ψάχνανε στο νησί να δούνε αυτοί οι δύο, ο ένας μεγάλος και ο άλλος μικρός, τι σκατά κάνουνε στην παραλία αφού δεν ψαρεύουνε. Ούτε εγώ ούτε ο Λάμπρος δεν έχουμε βαρέσει ποτέ. Μπαμ για πουλάκι, τα ακούς Φιντέλ, σας πάω. Μπαμ για πουλάκι και να κάτσουμε έτσι να τραβήξουμε ψάρι. Μόνο αν χρειαζόταν στην ταινία που ψάρι όταν το βάζαν στα κύρια, εγώ γινόμουν δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, όταν το βάζαν στην πιατέλα όμως. Και πήγε, όταν θα το βάλω, και ο Λάμπρος. Τι με πειράζει, τι με πειράζει. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ναι, η μοναξιά είναι ένα στοιχείο που το χρειάζεται ο καλλιτέχνης. Χαίρομαι τους ανθρώπους, πρόσεξε. Η δική μου η δουλειά δεν ήταν για να απομονωθώ. Τώρα μπορεί να είναι. Και μακάρι να είχα τα μέσα να πάω κάπου, να την αράξω, να την κάνω. Για αυτά που θέλω να κάνω, έχω μηχανήματα να τα κάνω, κάτι που θα σου πω μετά, για το έρχομαι να σου πω και σκέφτομαι να κάνω μια-δύο δουλειές, ας πούμε. Τώρα που το δημοσιογραφικό, ιατρικό ανακοινωθέν του Μπαρκουλίου, πρέπει να καταπέσει κάποια στιγμή, καλά τη λέω τη λέξη, πρέπει να τελειώσει, γιατί από το 90 ρεμάκι, σε πάω από τη μια στην άλλη, αλλά. Όχι, ενδιαφέρει το κεφάλαιο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Από τη μοναξιά δεν αρρώστησες. Κοκκίτη δεν έβγαλες, ανεμοβλογιά δεν είχες, παιδικές αρρώστιες πέρασες όλες. Αλλά τι. Είχα την εντύπωση ναι. Ότι κάτι φοβερό και τρομερό συμβαίνει με τον Μπάρκουλη, διότι άκουγα τον καημένο τον Μπάρκουλη, που φεύγει ο Μπάρκουλης, που αρρωσταίνει ο Μπάρκουλης. Και παραλίγο να χάσω μια πολύ ωραία και σημαντική και το ενώ συνέχεια. Γιατί. Άρχισα να λυπάμαι τον καημένο τον Μπάρκουλη που θα πάω το αιμοβόρο θύρα. Το 1990 έχω ένα πρόβλημα με τη μέση μου. Έχουν προηγηθεί οι ακρότητες που ό,τι είχα σπάσιμο απάνω μου το έσπασα ολοκληρωτικά. Εδώ έχει ενδιαφέρον να πεις πότε άρχισαν οι περιπέτειες με πεσήματα από γερμανικά φορτηγά. Στην κατοχή, διότι. Μην με πάσε και κάτσε να τελειώσουμε αυτό το κεφάλαιο και θα σε πάω εκεί. Από εκεί άρχισε. Θες να με ρωτήσεις για ποιο. 7 χρονών έπαθα συντριπτικό κάταγμα πίσω. 7 χρονών τώρα ξέρεις γιατί μιλάμε. 7 χρονών
πολύ μιλάμε δηλαδή. Το 36 είμαι γεννημένος και γαμημένη ημερομηνία. Τη βλέπω και στον τοίχο καμιά φορά. 4 Αυγούστου του 1936. Τι 30 θα τραγουδήσω τώρα, τι 40, τι 50. Περίμενε μωρέ. Περίμενε μωρέ, περίμενε μωρέ. Με πάει στην κλινική του Παπατέστα, εκεί ήταν εκεί που το κάβω τώρα η Λέσκη και από κάτω ήταν και το Καϊκάκι και φέρνανε τις λεχόνες για να γεννήσουνε. Με το Καϊκάκι και τις ανεβάζανε απάνω, έχει πάει και αφήσει την Κεραμαρίκα από βραδύς Τρίτη, γιατί Τρίτη ήτανε, και με το γιατρό, τον Παπατέστα, φίλη, δάσκαλος του Παπατέστα, ο γέρος, του λέει κάτι ψήνεται, του λέει κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι βλέπω ημεραρχία, μετακινείται, κάτι αυτό, είχε βγει η βρώμα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Άσε, του λέει την Κεραμαρίκα, εγώ θα μείνω μέσα γιατί έχουν έρθει κι άλλες 3-4, έχω να ξεγεννήσω, δεν ξέρω τι ώρα θα γίνει, τράβα στο σπίτι να ξεκουραστείς, έρχεται στη γιαγιά τη Βασιλική και σε μένα. Και σε μένα λέω. Έρχεται στη γιαγιά μου. Πρωί πάει να βγει έξω με τον τουπέ του δασκάλου, ας πούμε, να πάρει τηλέφωνο. Γιατί τηλέφωνο βέβαια δεν υπήρχε στο σπίτι, υπήρχε στον Μπακαλικάκι. Πού να βγει έξω, απ' έξω ήταν στρατιώτες. Τους λέει αυτό και τι έγινε, βρε παιδιά, κατάλαβε. Βέβαια. Δικτατορία, κάπως αλλιώς το λέγανε μεταξά τότε. Βγαίνει, πηγαίνει στη γωνία, στο περίπτερο, πού ο περιπτεράς, Μπακάλικο. Παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει γιο. Έχουν χάσει 2 χρόνια αργότερα υπηρετώντας τη Θάσο μέσα στο Καϊκάκι από Θάσο, από λιμενάρια για να φτάσουν στην Καβάλα, έχουν χάσει ένα κοριτσάκι 6 μηνών. Εγώ ντύθηκα όλα αυτά και κοιμήκα σ' όλα τα ροζ του κοριτσακίου, της αδερφούλας μου, δεν γνώρισα. Γίνεται λοιπόν, με το που βγαίνει στη γωνία, μεγάλος δρόμος Καραολί Δημητρίου τώρα, ανέβει να σκαρφαλώσει, να περάσει από κάτω από τον προφητηλία, να πει. Του λένε, κύριε, δεν επιτρέπεται, λέει, είμαι ο δάσκαλος, λέει, εδώ του 7ου Δημοτικού Σχολείου, αυτό, πηγαίνεις η γυναίκα μου και πάω στην κλινική του Παπατέστα, λέει, περάστε, αλλά πάνω είναι το φρουαρχείο, δεν θα σας αφήσουν. Το φρουαρχείο τον βουτάει, τον κοιμίζει μέσα, τον χάνει και η μάνα μου, τον χάνει και η γιά μου. Και έρχεται τη δεύτερη μέρα που γίνανε τα διαπιστευτήρια και είχε λήξει και το θέμα. Και έρχεται και τη λέει της μάνας μου. Το καταραμένο μόλις γεννήθηκε, εγώ κλειστικά φυλακή. Πάλι καταραμένο ήμουν από τον Μπαρμπαβασίλη. Σταχτοπούτος ξεκίνησε. Ενδιαφέρει κανέναν αυτά που λέμε. Ενδιαφέρει καταραμένο. Για να γελάσουν. Αλλά ζυζάνιο και στη διατοχή. Μου διηγήθηκες καβάλες, τρεχάλες πίσω από τα φορτηγά. Το πρώτο μου επάγγελμα. Για την Κουραμάνα. Το πρώτο μου επάγγελμα. Το πρώτο μου επάγγελμα. Ζήσαμε αυτό, Μάκη. Αυτό. Πεινάω και το πεινάω έσβηνε. Και την άλλη μέρα παίρναγε το κάρο της αρχίας και έπαιρνε τα κοκαλωμένα, τα πέταγε πάνω και τα πήγαινε για τη χωματερή. Κάτι έπρεπε να κάνουμε λοιπόν και εμείς σαν παιδιά. Εμένα λοιπόν το πρώτο μου επάγγελμα, επειδή δεν μπορούσα να είμαι σαλταδόρος, ήμουν 5-6 χρόνων, δεν γινότανε καλά από μένα, είχα κάνει μια ομαδίτσα, πραξιτέλους χωματερή, ναυάρχου μπίτι κάτι σ' άσφαλτος, βράστα να πάνε, υπήρχε ο φούρνος του Αντίπα δίπλα. Ερχόταν λοιπόν το καμιόνι, το γερμανικό, και εγώ είχα βρει ένα μικρούλι που κόρη ταξιτζή που έμενε πιο πάνω, ήταν και αυτό έτσι συνομήλικό μου. Αδαμαντία, να σε καλά ρε, για σένα λέω. Δεν έχουμε χαθεί. Τελώσε. Την βάφτισή μου θυμάμαι. Αδαμαντία, το χρυσό μαλωδέρας. Βρώμικο ελληνό, το φουγιάρικο που είναι να πεις. Και σκαρφαλώναμε μόλις έφεγε, κατεβαίναν οι στρατιώτες να πάρουν το ψωμί. Υπήρχαν μέσα τσουβάλια άλλα πράγματα για να κάνω αυτό. Καθιστούσαν κατά τις 11 το πρωί. Πηγαίναμε εμείς οι μικροί, η πρώτη ομάδα, αρχίσαμε. Καμαράτη, μια καραμέλα, καμαράτη. Το αποσπάει, τα γυαλιά σου, καμαράτη. Ωραία. Άρχισε το κοροϊδηλίκι να πούμε το παπατζίδικο. Για να πάνε οι δεκάριδες, δωδεκάριδες από πίσω, πιο. Να τεβάσουν ένα τσουβάλι φασόλια, ένα τσουβάλι πατάτες, ένα τσουβάλι κάτι. Υποθέτω. Και είμαστε και μαγειωράκια να πάμε. Ανδρέα, πες μου κάτι. Καραγιοσύστηκα, κολλητηρίστηκα, παίρναμε και 2 κουραμάνες. Ήταν η πρώτη σκηνοθετική σου δουλειά αυτή, υποψιάζομαι. Τι?
Το πρώτο θεατρικό έργο που έπαιξε. Ήταν έργο ζωή σου για την επιβίωση. Φοβάμαι. Φοβάμαι για τα παιδιά μας. Κάτσε εδώ.